Γιατί μπορεί η κυβέρνηση να μιλήσει. Κύριε Λεωτσάκο, μπορώ να απαντήσω. Συγγνώμη. Αν μπορώ να απαντήσω να μιλήσω. Είπε τι δεν διαπραγματεύεται. Πέμπτο, τι διαπραγματεύεται. Συγγνώμη, κύριε Λεωτσάκο, καταρχήν. Τι υποχωρείτε εσεί. Δεν δέχομαι αυτή τη στιγμή το να γυρνάτε και να βγάζετε ό,τι να είναι για τον ποτάμι. Πρώτον, λέτε ότι θέλουμε τα ΜΑΤ μέσα στην Βρετανία. Δεν τα θέλουμε. Δεύτερον, λέτε ότι είμαστε μνημονιακή δύναμη. Εμεί είπαμε το μνημόνιο. Δύο λεπτά για να τα λέμε όπω είναι. Εμεί είπαμε εξ αρχή τι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει και δεν πρέπει να γίνει. Και είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο σα έδωσε και συγκεκριμένε προτάσει. Ρωτήστε τον κύριο Βαρουφάκη. Όταν το ζητήσατε. Άρα δεν μπορείτε να γυρνάτε και να λέτε εμείς είμαστε οι μνημονιακές δυνάμεις, βάζετε σε ένα τσουβάλι με την Νέα Δημοκρατία και με τον Πασόκ. Δεν έχουμε καμία σχέση. Πρώτον. Δεύτερον, ο λόγος για τον οποίο είμαστε σε αυτόν τον απίστευτο στραγγαλισμό είναι η δική σας πάρα πολύ κακή διαπραγμάτευση και πάρα πολύ κακός χειρισμός, κύριε Λεωτσάκο. Εσείς μας έχετε φέρει σε αυτή την απίστευτη κατάσταση και, βεβαίως, για να τα λέμε και τα πράγματα, πήρατε μια κατάσταση που δεν ήταν καθόλου ρόδινη. Διότι, κύριε Γκιουλέκα, αυτό το οποίο λέγαμε ότι είναι το 1,5% πλεόνασμα, προφανώς δεν υπάρχει. Είναι 0,4% όπως αποδεικνύεται. Και επίσης αποδεικνύεται εκ των υστέρων αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι έχετε διαλύσει την Ελλάδα στο θέμα της φορολογίας. Ο ΩΣΑ το λέει, όχι εγώ. Λοιπόν, αλλά για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα του στραγγαλισμού. Που αναφέρατε πριν. Εσείς θέτε για αυτό το πεζούμε αυτή τη στιγμή, κύριε Λεωτσάκο. Και... δεν φταίει ούτε το ποτάμι ούτε κανένα. Λοιπόν, ναι. Κύριος Γιουλέα, παρακαλώ. Μην τον κόψεις. Στάθη, σε παρακαλώ. Δεν κόβω. Δείσαι μια τοποθέτηση γρήγορη γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχει εγκλωβιστεί σε μια ρητορία η οποία τον έχει οδηγήσει σε κάποιες πάρα πολύ λάθος αποφάσεις. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δημιουργήσει ένα αφήγημα το οποίο στην ουσία αποφεύγει το ζήτημα και προσπαθεί να τη βγάλει καθαρή εντός εισαγωγικών. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Μπορεί να μιλάμε για ηφαισιακά μέτρα, θα πάρουν, δεν θα πάρουν ηφαισιακά μέτρα. Έχει μπει η οικονομία σε ύφεση. Βαθιά ύφεση. Πώς βγάζει όμως το δούνο του 2,5% πρόβλεψη, ρε παιδί. Ποιο? Το για φέτο. Ναι, για το 2015. Όχι, το πρώτο τρίμηνο αυτή τη στιγμή σου λέω ότι είναι αρνητικό. Δεν είναι. Αυτές είναι παλιές προβλέψεις. Όχι, έχουν... τωρινή είναι η έκθεση του. Τωρινή τώρα την έβγαλε. Η πρόβλεψη. Δε, λέει, βέβαια, η πρόεδρο θα υπογράψει τι συμφωνίε και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτή αλλά και το 2,5% είναι εντύπωση. Πώς πάμε, είμαστε μείον 2 τώρα και να πάμε σε πολλά πράγματα έχει υπάρξει πολύ λάθος στις προβλέψεις. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία έχει μπει σε ύφεση. Άρα μιλάμε για ηφαισιακά μέτρα, αλλά επί τη ουσία για να τα λέμε και τα πράγματα. Δηλαδή, τι δεν είναι ηφαισιακό μέτρο. Ο κύριο Βαρουφάκη από εκεί, γιατί γίνεται μια παρανοϊκή διαπραγμάτευση. Λέμε από τη μία δεν δεχτούμε τίποτα. Απ' την άλλη, όταν αρχίζει και πιέζεται η κατάσταση, δεν έχουμε προτάσεις. Γιατί είπατε ότι είχατε προτάσεις, συγγνώμη, αλλά μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου δεν παρουσιάσατε τίποτα και μετά για άλλο ένα μήνα δεν παρουσιάσατε τίποτα. Και στις προτάσεις πλέον που βγήκαν του Βαρουφάκη, τα 26 σημεία. Μου επιτρέπετε, εγώ δεν σας διάκοψα καθόλου. Ναι. Στις 26 προτάσεις τις οποίες έβγαλε, στις 26 σελίδες τις οποίες έβγαλε, όπως τον λένε ο κύριος Βαρουφάκης, ξαφνικά εμφανίζεται ένα πλεώνασμα πρωτογενές το οποίο είναι 3,9. Δηλαδή δεν θέλουμε ηφαισιακά μέτρα, αλλά θέλουμε πλεόνασμα 3,9. Θέλουμε μέτρα, γιατί δημοσιονομικά μέτρα είναι τα οποία θα αποδώσουν 6 δισεκατομμύρια. Ναι, σου λέει, θα πάρουν από τους πλούσιους όμως τα 6 δισεκατομμύρια. 6 δισεκατομμύρια θα πάρει από τους πλούσιους όταν μέσα. Διαφυγή σου λέει, ρε παιδί ναι, μου. Όχι. Δείτε λίγο τα νούμερα γιατί τα έχω κοιτάξει. Εντάξει, από τον τζόγο και από τέτοια. Από τον τζόγο, ναι. Από τον τζόγο ένα κομμάτι. Τηλεοπτικές άδειες. Από τις τηλεοπτικές άδειες 375 εκατομμύρια. Όταν όλη η αγορά αυτή τη στιγμή είναι 180 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια είναι το σύνολο του διαφύγου. Δηλαδή μας δουλεύουμε. Μας δουλεύουμε και να τελειώσω. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ άσχημα η διαπραγμάτευση. Έχουν βρεθεί σε μια θέση οι κυβερνώντες στην οποία δεν μπορούν να κοιτάξουν. Μια πρόταση. Και σας επαναλαμβάνω. Όταν καλέσετε. Μια πρόταση να ακούσω. Και σας επαναλαμβάνω. Μία. Ρε πείτε τι δικέ σα. Κύριε Λεωτσάκο, άμα λέτε μία, αλλά δεν αφήνω να μιλήσω. Αλλά δεν ακούω μια πρόταση. Μια πρόταση από τον Ποτάμι. Το μόνο κόμμα που σας έχει δώσει προτάσει επίσημα και εντός βουλής και εκτός βουλής. Μια πρόταση. Είμαστε εμείς. Μόνοι το κάναμε.